Εδώ είμαστε λοιπόν ξανά κοντά σας. Καλησπέρα. Και όπως σας είπαμε σήμερα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στις 7.30 με ελεύθερη είσοδο πραγματοποιείται μια πολύ αξιόλογη εκδήλωση, μια παρουσίαση ενός σπάνιου ζωντανού ηχογραφημένου υλικού από τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη. Να πούμε ότι είναι από τις μουσικές εκδόσεις Σύστρων και σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί κοντά μας, πέραν του ότι μας έκαναν και το δώρο για να ξεκινήσουμε από αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ανδρέα Αεράκη. Καλώς όρισες, Ανδρέα. Καλώς σας βρήκαμε. Αλλά και στον εξαιρετικό συνθέτη, τον κύριο Λουκά Θάνο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ένας άνθρωπος που είχε την τύχη να συναντηθεί, να δουλέψει με τον Νίκο του Ξυλούρη. Θα μας επιτρέψετε να ρωτήσουμε τη νεότερη γενιά. Βεβαίως. Που έχω την εντύπωση ότι ο Ανδρέας δεν πρέπει να γεννήθηκε όταν ηχογραφούσε τραγούδια ο Νίκος Ξυλούρης, αλλά με πάρα πολύ σεβασμό και πάρα πολύ ευγένεια πήρε αυτό το σπάνιο υλικό που θα μας πεις που βρέθηκε, ποιος το είχε. Βεβαίως. Το καθάρισε, το επιμελήθηκε και έχουμε τη δυνατότητα όλοι εμείς να έχουμε αυτή την υπέροχη διπλή κασετίνα. Σε μια εποχή που η δισκογραφία έχει πεθάνει, εσείς συνεχίζετε να φτιάχνετε ωραία πράγματα. Ναι, καταρχάς θέλω να ξεκινήσω να σου πω τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου. 40 χρόνια πριν, ο γνωστός λυράριος ο Στέλιος ο Βασιλάκης βγήκε με την παρέα του ένα βράδυ να πάνε στο κριτικό κέντρο Αρετούσα. Το 1978. Τότε ήταν εκεί ο αείμνηστος Νίκος Ξυλούρης. Μαζί του ήταν η Άννα Βύση και η Κατερίνα Σκορδαλάκη. Όπως και είχαν κατεβεί για αυτό το σκοπό καταξιωμένη μουσική που πλαισίωναν τον Νίκο Ξυλούρη εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδος. Ο Στέλιος λοιπόν κρατούσε ένα κασετοφωνάκι και ηχογράφησε τη στιγμή. Αυτό το ντοκουμέντο, Αυτό το ιστορικό ντοκουμέντο. Και το ηχογράφησε, Ανδρέα, σε διακόπτω, και το ηχογράφησε, ναι, φαντάζομαι, για εκείνον, γιατί εκείνη την ώρα το, ναι, ένιωθε και το έκανε, μη γνωρίζοντας ούτε καν υποθέτοντας την πορεία. Καθαρά ερασιτεχνικά, για εκείνον. Ναι. Από εκεί και μετά καταλάβαμε ότι αυτό είναι ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο, μας το παρέδωσε. Φυσικά πήραμε και το πράσινο φως από την οικογένεια των Ξυλούριντων, και τους ευχαριστούμε πολύ, γυρία Ουρανία και Ερινιό. Εδώ επίσης να πούμε ότι το έχουμε αφιερώσει στο Γιώργη, που έφυγε και εκείνος πολύ νωρίς. Τι να πούμε, συμβαίνουν αυτά. Να μας πεις λίγο, το υλικό φαντάζομαι ότι μιας και ήταν μαγνητοφωνημένο, ναι, από ένα ραδιοφωνάκι, θα, ναι, ήταν πολύ πολύ σύνθετο και πολύ δύσκολο για να μπορούμε εμείς να το απολαμβάνουμε σε αυτή την ποιότητα που μπορούμε να το απολαύσουμε στην κασετίνα που διατίθεται. Όπως έχετε καταλάβει, είναι μια εξωτερική ηχογράφηση. Είναι σαν να κάθεσαι σε μια παρέα και να ακούς τον Νίκο Ξυλούρη μέσα στο κέντρο. Από εκεί πέρα, αυτό που κρατάτε εσείς στα χέρια σας έχει γίνει ψηφιακή αποθορυβοποίηση του ήχου. Του περιβάλλοντα. Βέβαια, χωρίς βέβαια να χάσουμε το κλίμα της στιγμής. Γιατί αυτό παίζει το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο. Αλλά σε αυτό το live φαίνεται και το μεγαλείο της φωνής του, η δυνατότητά του να ερμηνεύει. Και εδώ πάμε στον ταλαντούχο συνθέτη που μας κάνει την τιμή στο μεγάλο ταξίδι της ζωής του να μας μιλάει για αυτή τη μοναδική του εμπειρία να συναντήσει τον Νίκο Ξυλούρη και να είναι η φωνή που έχει ηχογραφήσει τραγούδια που τα ξέρουμε. Εγώ δεν ήξερα, με συγχωρείτε που θα το πω δημόσια, ότι ήταν δικά σας αυτά τα τραγούδια. Και μάλιστα σε πολύ μικρή μέχρι ηλικία. Και εγώ πήγα να το ξεχάσω μετά από τόσα χρόνια. Όχι, ναι. Επειδή έλειπα πολλά χρόνια, δεν είχε προστατωθεί στη μνήμη των ανθρώπων ακριβώς ποιος έχει γράψει αυτά τα κομμάτια. Τώρα περισσότερο οι άνθρωποι γνωρίζουν. Πείτε μας, ποια τραγούδια ηχογραφήσατε με τη φωνή του Νίκου. Βασικά ήταν ο δίσκος Άλπισμα, ο οποίος βγήκε τελευταίος, ένα μήνα μετά από το θάνατο του Νίκου. Δεν είχε ηχογραφηθεί όμως ως τελευταίος, είχε ηχογραφηθεί κάποια στιγμή το 1976. Και είναι κομμάτι του Βάρναλ, του Καριωτάκη και του Αλεξάνδρου. Με πάρα πολύ γνωστά κομμάτια του Άιντε Θήμα, Άιντε Ψώνιο, Βαλάντα του Κυρμέντιου, Πόνη της Παναγιάς, Τις νύχτες κάβαμε κρυφά, Μια κόρη. Φανταζόσασταν ότι γράφατε ιστορία, ότι είναι τραγούδια που είναι εμβληματικά και έχουν μείνει τόσα χρόνια μετά στη συλλογική μνήμη όλων μας? Όχι. Δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα εκείνη τη στιγμή. Ενσυκτοδός έγραφα, άκουσα τον Νίκο κάποια στιγμή στα ριζίτικα και λέω,
Αυτό είναι ο πατέρας μου. Καλά τώρα. Πώς το βρούμε τον Νίκο του Ξυλούρη. Τι εκτιμήσατε στη φωνή του Νίκου του Ξυλούρη και πώς ήταν τελικά όταν τον συναντήσατε από κοντά, η επαφή που είχατε με αυτόν τον άνθρωπο που τότε ήταν φτασμένος, ναι, καλλιτεχνικά. Εγώ ήμουν 17 χρόνων καταρχήν. 17 χρονών. Ναι, ναι. Τι εκτίμησα. Δεν ξέρω τι εκτίμησα, τι ένιωσα. Ένιωσα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι που εμένα με ξεσηκώνει, με ταράζει, είναι κάτι που πρωτόγνωρο. Και όταν τελικά κατάφερα και το είδα και κάναμε πρόβα, τότε κατάλαβα ακόμη περισσότερο κάποια πράγματα και ένιωσα. Ήταν μια εκπληκτική τύχη για μένα. Γνωρίσατε μια εξαιρετική όμως επιτυχία και ένα μεγάλο μπάμ ουσιαστικά και ήσασταν σε πολύ μικρή, τρυφερή ηλικία και είσαι ο ίδιος. Ναι, ναι. Παρότι εμείς ακούμε και βλέπουμε ένα μεγάλο ταλέντο, δεν πάβατε να είστε ένας νέος. Ναι. Και μετά από αυτό φύγατε. Μετά για ποιο λόγο απομακρυνθήκατε όμως? Γιατί έφυγα. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι τρόμαξα λίγο. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, πραγματικά. Δεν φανταζόμουν ότι θα συνεχίσει αυτό για μέχρι και τώρα. Δηλαδή, τα ακούω καμιά φορά στις πορείες, τα ακούω στις ταβέρνες, τα ακούω παντού. Και λέω, είναι δυνατόν, κάποιος άλλος. Όχι, δεν μπορούσα να το συνεχίσω εκείνη τη φάση της ζωής μου, γιατί ήταν πολύ για μένα. Δηλαδή, τρόμαξα. Και δεύτερον, το βασικό που μου συνέβη, εκείνη την εποχή άλλαζαν τα πράγματα. Γενικότερα, όχι μόνο στη δισκογραφία, αλλά στη δισκογραφία. Ήταν πιο πολύ δισκογραφία των stars. Κάτι το οποίο δεν σας τέριαζε όχι, όμως. Όχι, δεν το δέχτηκα ποτέ. Όχι για τίποτα άλλο. Δεν δέχομαι και το άλλο. Δεν δέχομαι ούτε να μπει ένα συνθέτης και να μπει ο τραγουδιστής. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι που μετέχουν, οι βασικοί, αν είναι τρεις ή δύο, πρέπει να μπουν και οι σάξια όλοι. Ο Νίκος ήταν μια τεράστια φωνή την εποχή εκείνη. Mm. Είναι 50 χρόνια από το πραξικόπημα σήμερα. Ναι, και ήρθε η συγκυρία, ήταν η φωνή μιας εποχής. Είχε συνείδηση όταν δουλεύατε αυτά τα τραγούδια ότι ήταν ένα σπουδαίος ερμηνευτής? Ο Νίκος δεν είχε συνείδηση? Όχι. Όχι. Συμπεριφερόταν απλά όπως... Ο πιο απλός γλυκός άνθρωπος. Και δεν το λέω τώρα. Λέμε καμιά φορά, α, τι, αυτό το... Όχι, αυτό είναι πραγματικά. Το έχω σκεφτεί και με τον εαυτό μου. Πώς εγώ έχω φανταστεί, έτσι έχω φτιάξει μια εικόνα. Όχι, ήταν πραγματικά ένας πολύ απλός, πολύ γλυκός, πολύ τρυφερός άνθρωπος. Και σε μένα που ήμουν και μικρό παιδί, μου φέρθηκε με ένα άψογο τρόπο. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι είχα μπροστά μου έναν φτασμένο που ήταν ήδη τεράστια εδώ ο Νίκος. Ποια είναι η πιο δυνατή μνήμη που κρατάτε σαν δώρο που σας χάρισε η ζωή από αυτή τη συνεργασία με αυτό τον υπέροχο άνθρωπο? Η πιο δυνατή μνήμη είναι η πρώτη φορά που τον άκουσα να τραγουδάει στο σπίτι μου, που κάναμε περίπου 2-3 μήνες πρόβες. Την πρώτη φορά όμως που πρωτοκάναμε πρόβα και άρχισα να του παίζω το κομμάτι και να το τραγουδάει και να το τραγουδάμε μαζί, ήταν κάτι συγκλονιστικό. Χωρίς να ξέρω τι θα συμβεί, εκείνη τη στιγμή πραγματικά ήταν μια συγκλονιστική στιγμή, όπως μια συγκλονιστική στιγμή ήταν η τελευταία φορά που κάναμε πρόβα. Γιατί του λέω του Νίκου, είχαμε κάνει πολλά κομμάτια και τελικά μπήκαν 9 κομμάτια στο δίσκο. Του λέω, θέλω άλλο ένα κομμάτι. Μου λέει, Λούκα, έχουμε κάνει 20 κομμάτια. Τι, λέω, σε παρακαλώ, θέλω άλλο ένα κομμάτι. Και πραγματικά ήρθε, μου έκανε αυτή τη χάρη. Του έδωσε ένα κομμάτι το οποίο το αγαπούσε πάρα πολύ. Μόλις του το έδωσα το κομμάτι, κάθισε 15 δευτερόλεπτα. Μου λέει, το τελευταίο κομμάτι ήταν το καλύτερο. Γιατί μου το φύλαγε το τελευταίο? Ποιο κομμάτι ήταν? Το Είσαι Ψυχή Μου. Ήταν το αγαπημένο του. Που δεν έγινε από τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά είναι ένα κομμάτι που δεν τόλμησε πραγματικά να το πει κανείς άλλος. Υπάρχουν στο σιρτάρι σας ανέκδοτα τραγούδια, ναι, ανέκδοτα κομμάτια? Υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορήσουν, να ηχογραφηθούν, να ξανααναστήσετε αυτή τη φωνή? Σε αυτή τη φάση έχω πάρει απόφαση ότι πρέπει να το κάνω. Γιατί πολλά χρόνια σκεφτόμουν αν πρέπει, δεν αισθανόμουν. Ήμουν και στο εξωτερικό για κάποιους λόγους, δηλαδή δεν δεχόμουν μια κατάσταση, καλός ή κακός, εντάξει. Δεν έχει σημασία αν έχω δίκιο ή όχι. Γι' αυτό το λόγο και δεν τόλμησα να σκεφτώ, να βγάλω. Φοβόμουν και μια αίσθηση τιμωρηχίας, ας πούμε. Είχα μια τέτοια. Τώρα όμως νιώθω και έτσι πως είναι τα πράγματα, γι' αυτό έκανα και δίσκο τώρα πάλι με το Γιάννη το Χαρούλη, επειδή νιώθω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει και υπάρχει και ανάγκη να γίνουν κάποια πράγματα ποιητικά. Έχω λοιπόν με τον Νίκο αρκετά κομμάτια που κάναμε πρόβες, από τις πρόβες μας.
Και τώρα νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσετε. Θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε τα πράγματα παρότι ήσασταν στο εξωτερικό. Συνέχεια παρακολουθούσα. Και τα παρατηρούσατε με τι βλέμμα, με σκεπτικισμό, με απορία, ίσως και με θλίψη. Και τώρα που επιστρέψατε, δεν επιστρέψατε πλήρως βέβαια, αλλά στο πρόσωπο του Γιάννη Χαρούλη, αν βλέπετε κάποια στοιχεία τα οποία είχαν λείψει για πολύ καιρό και αυτή τη στιγμή προσωποποιούνται και συγκεντρώνονται. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς και έκανα αυτή τη δουλειά τώρα. Δεν είναι τυχαίο, δεν έτυχε ότι εγώ απουσίαζα. Και δεν συνέπεσε, επιλέξατε. Ήταν μια επιλογή γιατί αισθανόμουν ότι τώρα μπορώ να το κάνω. Γιατί έκανα και Παλαμά. Ναι. Πριν έκανα Καριωτάκι, Βάρναλη, Παλαμά. Δύσκολα πράγματα. Και τώρα σκέφτηκα ότι μπορεί να συμβεί. Είχατε γνωρίσει τον Βάρναλη. Ναι. Είχα γνωρίσει τον Βάρναλη. Και πώς ήταν όλο είχα αυτό. Πάει σπίτι του. Τότε ήμουνα, όχι 17, τότε ήμουνα 15. Είχα πάει σπίτι του και του έπαιξα τα κομμάτια. Είχα και άλλα κομμάτια, γιατί ο Νίκος έχει πει και άλλα κομμάτια του Βάρναλη, που έχω ανέκδοτα από αυτά που έχουμε κάνει πρόβα. Όταν του έπαιξα την μπαλάδα του Κυρμέντιου, η οποία έχει μια ιστορία ειδική, αυτό το τραγούδι, εγώ έγραφα μόνος μου στίχους, Bob Dylan, country και τέτοια μου άρεσε. Κιθάρα και φωνή. Σε κάποια στιγμή σηκώθηκα ένα πρωί και βρήκα μπροστά στο πιάνο ένα βιβλίο ανοιχτό. Δεν κατάλαβα τι είναι. Σκέφτηκα ότι κάποιος μου το έχει βάλει, ο πατέρας μου μάλλον, για κάποιο λόγο. Αυτό συνέβη και την επόμενη. Το πέταξε το βιβλίο στο καναπέ. Αυτό συνέβη και την επόμενη μέρα. Αυτό συνέβαινε επί ένα μήνα. Μέχρι που για να ηρεμήσω, πήρα την κιθάρα, όχι το πιάνο, και έπαιξα το κομμάτι. Το έπαιξα πραγματικά για να ηρεμήσω τον πατέρα μου. Κατάλαβα ότι το έκανε επίτηδες. Ήθελε κάτι άλλο να κάνω από αυτό που εγώ ήθελα. Αυτό το κομμάτι ήταν το Άιντε Θύμα, Άιντε Ψώνιο. Και μπήκα λοιπόν στη διαδικασία, μπήκαμε στο Βάρναλη. Ο Βάρναλης σχεδόν δάκρυσε, γιατί ήμουν μικρούλης και δεν ξέρω πραγματικά αν το άρεσε τόσο πολύ, επειδή ήμουν πιτσιρικάς, του έπαιζα κομμάτια. Και το μόνο που μου είπε στο Άιντε Θύμα, Άιντε Ψώνιο. Ήθελε αλλαγή. Δεν είχα βάλει το. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει και έχει πλάσει κοκκινήσει. Δεν το είχα βάλει εγώ γιατί δεν ήθελα να κάνω μια στρατευμένη δουλειά. Ούτε επαναστατική. Προσπάθησα δεν να κάνω. Δεν περνούσατε τέτοια μηνύματα, δεν προσπαθούσατε να περάσετε ιδιαίτερα στρατευμένα πολιτικά ήθελα, μηνύματα. Είχαμε αρκετά και άλλα κομμάτια πιο επαναστατικά με τον Νίκο, αλλά τελικά επέλεξα τα πολύ λυρικά. Ήθελα να κάνω ένα λυρικό δίσκο εκείνη τη στιγμή που ήταν όλα επαναστατικά. Ο Βάρναλης τι είπε για τη φωνή του Ξυλούρη. Ο Βάρναλης δεν το ήξερε. Αυτό δεν το άκουσε με το Βάρναλη. Το άκουσε μόνο από τη δική σας. Το έπαιξα εγώ. Η ψυχή κομμάτι. Του Ξυλούρη είναι η ουρανία. Ναι. Έχει φύγει ο Νίκος τόσα χρόνια και είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Η ουρανία. Η ουρανία είναι το σύμβολο γυναίκα που μπορείς να έχεις στο μυαλό σου να φτιάξεις μια ολόκληρη ταινία. Συμφωνώ και το κρατάω αυτό που λέτε και μας κάνει την τιμή αυτή η ξεχωριστή γυναίκα μέσω του τηλεφώνου να κάνουμε μια συνομιλία. Αυτό είναι φοβερή έκπληξη. Καλό μεσημέρι, κυρία Ξυλούρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε. Και μόνο που ακούω τον Λουκά, τον φίλο Λουκά, τον νεαρό που ήρθε στο σπίτι μου με πολύ συγκίνηση και πολύ συγκινημένος. Ο Νίκος τον εκτιμούσε, τον αγαπούσε. Τον σεβόταν γιατί ο Νίκος βοηθούσε πολύ τους νέους ανθρώπους. Και όταν άκουσε τα τραγούδια του ήταν κατενθουσιασμένος. Πάρα πολύ, πάρα πολύ συγκινημένη με Λουκά και σε ευχαριστώ. Μερανία μου. Ευχαριστώ πολύ Λουκά μου. Να είσαι καλά. Μόνο συγκίνηση έχω αυτές τις ώρες και τις μέρες. Μη συζητάς, εγώ δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν έχουμε μιλήσει και σου πω ότι είμαι στο κρεβάτι επειδή με χτύπησε μία μηχανή. Το έμαθα. Το έμαθες, ναι. Το έμαθα σήμερα. Και δεν είμαι, είναι όμως το ρινιό μου ότι είναι το μάτι του Νίκου και η αγάπη του. Τι να πω. Είδα το ρινιό, με συγχωρείτε. Ναι. Σήμερα, πρώτη φορά, ναι. Ήταν 12 χρόνια που την είχα την τελευταία φορά. Ναι, και ναι. Την ξανασυναντάτε ολόκληρη γυναίκα σήμερα. Είναι φοβερή. Κυρία Ξυλούρη, δεν ξέραμε για το ατύχημα. Ναι. Ελπίζω να μην σας κουράζουμε, να ευχηθούμε περαστικά. Δεν με κουράζετε, μιλάτε για τον Νίκο. Είναι με αγαπημένα πρόσωπα. Θέλω να σας πω ευχαριστώ πολύ που το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ το Θάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Γεωργιόπουλο που έμαθα ότι μίλησε.
Ευχαριστώ το Λιράρι που το ηχογράφησε και το έχουμε εμείς σήμερα. Θέλω όμως να σας πω, εάν διαβάσετε το σημείωμα της κόρης μου μέσα στο δίσκο, θα δείτε γιατί είμαστε πολύ περήφανοι αυτή τη βραδιά που γίνεται απόψε. Ήτανε το αντίο του Νίκο στην αγαπημένη του Κρήτη. Και είναι το βράδυ, είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, αλλά σιγά σιγά έφυγε εκείνος, έφυγε το παιδί μου, ο Γιώργος. Και έτσι είμαστε τώρα αλλιώς. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είναι απόλυτα κατανοητή η συγκίνησή σας, η φόρτισή σας, αλλά με έναν τρόπο ο Νίκος είναι ξανά εδώ, μέσα από αυτά τα τραγούδια. Ό,τι αγαπούμε δεν πεθαίνει, το ξέρω, αλλά ο Νίκος δεν είναι εδώ, όπως είναι και ο Γιώργος μου. Τι να κάνω. Λουκά μου, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω, σε περιμένω. Ουρανία μου. Ναι. Ο Νίκος δεν είναι εδώ φυσικά για σας. Είναι για όλους εμάς όμως. Ναι, είναι. Κοίταξε, σαν καλλιτέχνης είναι και για μας το ίδιο ποσοστό. Σαν ο άνθρωπός μου, ο πατέρας των παιδιών μου δεν είναι. Κακά τα ψέματα, έτσι είναι. Έτσι είναι, Λουκά μου, έτσι είναι. Ουρανία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι γίνεται σήμερα. Ευχαριστώ και εσάς που ασχοληθήκατε με αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, ευχαριστώ. Από καρδιάς τους πάντες. Εμείς σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύντομη παρέμβαση. Σύντομα να είστε καλά, δυνατοί, και με το ίδιο ήθος να στέκεστε και να θυμάστε τους ανθρώπους που έφυγαν. Μακάρι, ο Θεός να μου δώσει δύναμη. Λουκά, σε περιμένω. Γεια σας. Ναι, Ουρανία μου, θα τα πούμε. Θα έρθουμε σε εδώ. Ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σας. Υπέροχο πλάσμα, αλλά συγκίνηση είναι αυτό το... Και νομίζω αυτό χαρακτήριζε όλη την οικογένεια. Ο Νίκος, όσο ψηλά κι αν έφτασε, ποτέ δεν αντιμετώπισε τους συνεργάτες και τον κόσμο σαν φίρμα, σαν καταξιωμένος, ναι. Μα όσο πιο σημαντικός άνθρωπος είσαι, τόσο λιγότερο το ξέρεις και το δείχνεις. Στην πραγματικότητα. Ναι, στην πραγματικότητα. Οι άλλοι το ξέρουν. Γιατί θεωρείτε ότι τόσα χρόνια μετά είναι ένας καλλιτέχνης που έχει μείνει ακέραιος και παιδιά σαν τον Αντρέα που δεν είχαν καν γεννηθεί όταν ηχογραφούσε τα τραγούδια του, ακούνε ξυλούρι, ακούνε τα ριζίτικα, ακούνε... Θα σου πω την άποψή μου. Ναι, και σηκώνεται η τρίχα τους. Τελικά αυτό που νιώθω τώρα είναι και αυτό που τότε με έκανε να ήθελα μόνο με τον Νίκο να κάνω ένα δίσκο. Ο Νίκος δεν είναι απλώς ένας τραγουδιστής, γιατί υπήρξαν και άλλοι μεγάλοι τραγουδιστές. Ο Νίκος φέρει την Ελλάδα του παρελθόντος και του παρόντος και του μέλλοντος και ειδικά την Κρήτη. Έχει μια διαχρονική δυναμική. Αυτό νιώθω αυτή τη στιγμή και αυτό πιστεύω με έκανε τότε από ένστικτο να θελήσω να κάνω και ευτυχώς ήμουν πολύ τυχερός που τα κατάφερα. Και έχω αυτό στη ζωή μου. Μόνο αυτό να είχα κάνει δεν ήταν τίποτα άλλο. Είναι αυτή η δύναμη όμως της κριτικής μουσικής, είναι αυτό το μεγαλείο της που την κάνει και τη διαφοροποιεί σε σχέση με αυτό το κλασικό που γνωρίζουμε του δημοτικού τραγουδιού. Τραγουδιέται όλες τις ώρες. Ανοίγεις το ραδιόφωνο, ακούς κριτική μουσική. Βλέπεις τους νέους, όπως είπε και ο Στέλιος, να τραγουδούν. Στη χαρά, στη λύπη, σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλα τα στάδια της καθημερινότητας, είναι εκεί, είναι συνυφασμένο το κριτικό τραγούδι. Έχει βάθος. Και δεν θα μπορούσε ο Νίκος ο Ξυλούρης να είναι από πουθενά αλλού. Μόνο από την Κρήτη. Μ' αρέσει αυτό που λέτε. Ναι. Σήμερα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, ποιοι άλλοι θα πλαισιώσουν την εκδήλωση, ποιοι θα μιλήσουν για τον Νίκο, ναι, τον Ξυλούρη. Θα μας θυμίσουν με την παρουσία τους οι κύριοι Κώστας Γεωργουσόπουλος, ο κύριος Λουκάς Θάνος και ο κύριος Νίκος Μπογιόπουλος. Και θα είναι κυρινιό εδώ. Φυσικά. Η μονάκριβή του. Να μας μιλήσει και εκείνη, να μας πει δύο λόγια για τον πατέρα της. Η κασετίνα αυτή κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά. Και στο δισκοπωλείο μας καταρχάς, απόψε στην παρουσίαση, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο www.erakis.net. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά, Στέλιο, από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα. Είναι σπάνιο το κουμάντο. Το έχουν αγκαλιάσει όλοι. Τι άλλο να πω εγώ από εκεί πέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.